σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Wabi Sabi podcast, το podcast αυτό στο οποίο τίποτα δεν είναι τέλειο, στο οποίο όλα είναι μονίμως υποδιαμόρφωση και στο οποίο προσπαθούμε να το αγκαλιάσουμε και να το αποδεχτούμε αυτό. Σήμερα λοιπόν σας χαιρετώ από το κρεβάτι μου, Θέλω να κάνουμε ένα podcast για όλα αυτά που σας απασχολούν και μας απασχολούν. Σας ρώτησα λοιπόν στο instagram τι θέλετε να συζητήσουμε και μου είπατε έναν πολύ ωραίο αχταρμά ερωτήσεων οι οποίε ήταν όλων των ειδών, αλλά υπήρχαν και πάρα πάρα πολλέ οι οποίε περιστρέφονται γύρω από τα κιλά, τα υπερφαγικά, το πώ να αποδεχτούμε το σώμα μα, πώ μπορούμε να κάνουμε βήματα στο να βρούμε την ισορροπία μα. Οπότε, αν θέλετε, για ό,τι φορά διατροφή κιλά εικόνα σώματο, μπορούμε να κάνουμε ένα ξεχωριστό επεισόδιο podcast και να με ρωτήσετε και άλλε ερωτήσει σχετικά με αυτό, ώστε να βγει ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο. Όλε τι υπόλοιπε λοιπόν που δεν είχαν να κάνουμε αυτό το θέμα, τι έχω μαζέψει για να τι συζητήσουμε σε αυτό εδώ το podcast. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για το συγκεκριμένο podcast, γιατί είναι το πρώτο podcast στο οποίο έχουμε και χορηγό. Ήμουν πάρα πολύ επιλεκτική για το τι θα δείξουμε στο podcast. Νιώθω ότι είναι ο χώρο μα, το safe place μα, οπότε δεν θα ήθελα να βάλω κάτι το οποίο ίσω δεν ταιριάζει στη φύση αυτού που κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά η Highwell ήταν ένα εγχείρημα το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα application, μπορείς να μπει και από website όμως κανονικά, το οποίο προσφέρει την επιλογή online ψυχοθεραπείας από 450 διαφορετικούς ψυχολόγους. Ουσιαστικά δηλαδή κάποιος εγγράφεται στην εφαρμογή με το email του Στη συνέχεια απαντάει ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα τον ματσάρουν με τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή που θεωρούν ότι είναι ο κατάλληλο για τι δικέ του ανάγκε για τη δική του προσωπικότητα. Και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να κάνει μια εντελώ δωρεάν, 15 λεπτή βιντεοκλήση με τον ψυχοθεραπευτή σου, για να αποφασίσει εάν όντω σου ταιριάζει και αν όντω βλέπει ε, κάποια στοιχεία που εσύ θα ήθελε. Από εκεί και πέρα, εφόσον επιβεβαιώσει ότι ταιριάζει με το συγκεκριμένο ψυχολόγο, μπορείς να ξεκινήσεις την ψυχοθεραπευτική διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι της ψυχοθεραπείας νομίζω ότι είναι το να βρεις τον άνθρωπο που σου ταιριάζει και που σε βοηθάει και το να μπορείς να το κάνεις αυτό δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις ολόκληρη τη συνεδρία όπως γίνεται κανονικά στις live συνεδρίες, το βρίσκω εξαιρετικό. Επίση, είναι και πιο οικονομικό σαν λύση για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι στην ψυχοθεραπεία. Εξοικονομεί αρκετό χρόνο, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αποφεύγουν την ψυχοθεραπεία γιατί δεν έχουν το χρόνο να κάνουν τα πηγενέλα σε ένα γραφείο. Και μπορεί πολύ πιο εύκολα να προγραμματίσει τη συνεδρία ακριβώ στο κενό χρόνου που εσένα μπορεί να σου προκύπτει μέσα στο πρόγραμμά σου. Και γενικότερα, θεωρώ αναγκαίο να έχουμε όλοι ψυχολογική υποστήριξη Ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που ευτυχώ έχει απενοχοποιηθεί η ψυχική υποστήριξη. Είναι τόσο με τόσο σημαντική η υγεία μας, η πνευματική μας υγεία, το να είμαστε καλά, να ξυπνάμε και να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, που για μένα αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Οπότε το να μπορώ να προσφέρω μια λύση που γνωρίζω ότι ενδεχομένως να λύσει τα χέρια σε κάποιους και να μπορέσει να τους προσφέρει πρόσβαση σε ψυχική βοήθεια, το θεωρώ ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε στο podcast. Γι' αυτό και έχουμε κωδικό PINELOPI20, με τον οποίο εννοείται ότι έχετε και 20% έκπτωση στις υπηρεσίες του HiWell. Γράφετε e W l Θα σας έχω ακριβώς τα link στην περιγραφή, είτε το ακούτε από Spotify, είτε το ακούτε από το YouTube, για να μπορέσετε να κάνετε την εγγραφή σας και να το δοκιμάσετε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα απολύτω. Αντιθέτω, μπορεί να βρεθείτε ξαφνικά σε ένα μαγικό ταξίδι εξερεύνηση του εαυτού σα και να θυμάστε έτσι πολύ, πολύ γλυκά το ότι ξεκίνησε από το Wabi Sabi Podcast. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση έγινε από μια κοπέλα η οποία θα ήθελε να ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube και μου έγραψε πώ να ξεπεράσω τα κόμπλεξ μου. Νομίζω κάπω έτσι το έχει γράψει και να ξεκινήσω το δικό μου κανάλι πρώτα πρώτα είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθει κάποιος ένα δισταγμό στο να εκτεθεί στο YouTube, στο να εκτεθεί με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναεκτεθεί και να δοκιμάσει κάτι στο οποίο ξέρει ότι δεν θα είναι τέλειος γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνει πρώτη φορά και όλοι ξεκινάμε από κάπου για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό στη ζωή μας. Οπότε νομίζω είναι λογική η φοβία σου. Γιατί είναι άλλο για παράδειγμα το να ξεκινάς κεραμική και να μη σε βλέπει κανένα και να μη σε ξέρει κανένα. Και είναι άλλο πράγμα το να ξεκινά κάτι το οποίο θα το κάνει με τον τρόπο του αρχάριου, αλλά θα το παρακολουθούν και άλλοι άνθρωποι. Και δεν είναι και στον έλεγχό σου, ποιοι θα το παρακολουθούν. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα το άβολο τη υπόθεση. Βέβαια, θα σου πω αυτό το οποίο λέω πάντα και σε όλου μου του φίλου που μου έχουν πει, είτε ότι θέλουν να ξεκινήσουν podcast, είτε κανάλι, είτε κάτι δικό του, οτιδήποτε και είναι αυτό. Πάντα του λέω το ίδιο πράγμα. Μην νομίζει ότι θα ξεκινήσει και ξαφνικά θα σε βλέπει όλη η Ελλάδα και σε τρομάζει αυτό. Στην αρχή, ξεκινά το κανάλι σου ή ό,τι είναι αυτό, με ένα πάρα πολύ μικρό κοινό το οποίο συνήθω είναι φίλοι σου και συνήθω είναι άτομα που συμφωνούν μαζί σου και δεν έχει τόση κριτική και είναι αρκετά κατανοητική οι πρώτοι σου θεατέ, εκτό και αν πιάσει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και μπορεί όντω να γίνει viral. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, όταν κάποιο ξεκινάει κάτι δικό του, συνήθω στην αρχή τον παρακολουθούν μόνο οι φίλοι του και η οικογένειά του και έχει μια ευκαιρία σιγά σιγά να γίνει καλύτερο, να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, να βρει τι τον εκφράζει και να βελτιωθεί. Αυτό το οποίο θα σε συμβουλεύσω, αν όντω ξεκινήσει το δικό σου κανάλι στο YouTube, είναι σίγουρα να κάνει αναρτήσει με συνέπεια είτε αυτό είναι μια φορά την εβδομάδα, είτε αυτό είναι δύο φορές το μήνα, ό,τι μπορείς να κάνεις, να το κάνεις με συνέπεια, γιατί αυτό είναι και που θα σε κάνει να βελτιωθείς και που θα σε κάνει να μπορέσεις να βρεις το κοινό σου. Ακόμη και αν κάνεις καταπληκτικά βίντεο, αν ο άλλος δεν έχει ιδέα πότε θα ξανακούσει από σένα και πότε θα ξανά έχει νέα σου, αργά ή γρήγορα θα το ξεχάσει το κανάλι και είναι κρίμα γιατί είναι ένα σπόρτο που έχει πάρα πολύ κόπο και χρόνο από πίσω. Μην ξεκινήσετε like for like και πρίξιμο και δείτε το κανάλι μου και σας αφήνω ένα link κτλ. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να μεγαλώσεις. Ο τρόπος να μεγαλώσεις ένα κανάλι είναι το να προσπαθείς να δώσεις αξία σε αυτό που σε βλέπει. Και όταν λέω να δώσει αξία δεν εννοώ να διδάσκει πυρηνική φυσική δωρεάν, παρόλο που υπάρχουν άτομα που το κάνουν αυτό. Ε, εννοώ απλά αυτό που σε βλέπει να παίρνει κάτι από το βίντεο αυτό που βλέπει ανάλογα με τη θεματολογία σου, αυτό το κάτι μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όπω ακόμα και μια ιδέα για το τι να μαγειρέψει ή έναν λίγο πιο εύκολο τρόπο να κάνει μια συνταγή, ένα λίγο πιο εύκολο τρόπο να διαλέξει τι θα φορέσει. Μπορεί να είναι κάτι τόσο, τόσο, τόσο απλό που καμιά φορά δεν πάει το μυαλό μας και προσπαθούμε να βρούμε κάτι κοσμοϊστορικό να πούμε για να πάρουμε απόφαση να κάνουμε το πρώτο μας βίντεο. Αλλά σημασία έχει να σκέφτεσαι αν όλος παίρνει αξία από αυτό που εσύ έχεις να δώσεις και από τη στιγμή που θα παίρνει αξία θα επανέρχεται σε αυτό και θα θέλει να δει και άλλο βίντεο και άλλο βίντεο και άλλο βίντεο. Και αυτός είναι ο τρόπος να ανέβεις κατά τη γνώμη μου και όχι το να ζητάς follow για follow πίσω ή να προσπαθείς να δείξει το κανάλι σου σε όποιον υπάρχει. Νομίζω ότι πάντα κάτι το οποίο είναι καλό και έχει κάτι να δώσει βρίσκει τον τρόπο να αναδειχθεί και το ίδιο το κοινό το ανακαλύπτει και το αναδεικνύει πάντα. Νομίζω ότι το καλό δεν μπορεί να χαθεί εφόσον υπάρχει η συνέπεια που είπα και προηγουμένως. Αν είσαι εκεί έξω, είναι η παρουσία σου εκεί έξω και η παρουσία σου κάποιους ανθρώπους έχει την ικανότητα να τους βοηθάει σε οτιδήποτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επανέρχονται σε αυτό και θα μεγαλώσει το κανάλι σου οργανικά και όμορφα. Κάτι άλλο επίση για το YouTube είναι το τρίπτυχο χαρακτήρα, περιεχόμενο και τα εξαιρετικά τεχνικά skills. Έβλεπα ένα σεμινάριο που αφορούσε το YouTube και εξηγούσε αυτό ακριβώ: ότι υπάρχουν τρία πράγματα που μπορούν να κάνουν το κανάλι σου να ξεχωρίσει και αυτά θα είναι ή ο χαρακτήρα σου ή το περιεχόμενο που προσφέρει αξία ή τα εξαιρετικά τεχνικά σου skills και παράδειγμα αν ξέρεις πάρα πολύ καλά από φωτογραφία, από βίντεο, από editing και συνήθως αρκεί να έχεις μόνο δύο από αυτά, δεν χρειάζεται να έχεις και τα τρία μπορεί να έχεις μόνο έναν πάρα πολύ αστείο χαρακτήρα και ένα περιεχόμενο που προσφέρει αξία αλλά να μην έχεις καθόλου τεχνικά skills και αυτό δεν μας πειράζει γιατί το κανάλι σου είναι ήδη αρκετά καλό ή αντίστοιχα το να έχει μόνο εξαιρετικά τεχνικά skills δεν αρκεί. Πρέπει τουλάχιστον να έχει ή ένα περιεχόμενο που προσφέρει αξία ή να έχει έναν πολύ ενδιαφέρον και ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτό ήταν κάτι που μου έκανε τρελό κλικ, γιατί πρέπει να καταλάβει ο καθένα που ακριβώ βρίσκεται μέσα σε αυτό το τρίπτυχο και να μπορέσει να αναδείξει τα στοιχεία αυτά τα οποία του ταιριάζουν και όχι να προσπαθεί να κυνηγήσει κάτι το οποίο δεν είναι αυτό. Μπορεί να μην μπορέσει ποτέ να αποκτήσει εξαιρετικά τεχνικά skills, γιατί δεν είσαι αυτό το πράγμα, δεν σε εκφράζει, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το να μάθει όλα τα features τη κάμερα, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που τρελαίνονται για αυτό το πράγμα. Οπότε, εφόσον ξέρει ότι εκεί είναι που χωλαίνει, μπορεί να προσπαθήσει να δώσει περισσότερη βάση στο ίδιο το περιεχόμενό σου. Δεν λέω ότι πρέπει το βίντεο να είναι τεχνικά χάλια, έτσι, προφανώ, αλλά νομίζω καταλάβετε πού το πάω. Βάλει προτεραιότητα το κοινό σου, όποιο και αν είναι αυτό το κοινό, ακόμα και αν είναι 20 άτομα και κοίταξε να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για αυτό, χωρίς να σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το κοινό σου, τι θέλει, τι εσύ μπορείς να προσφέρεις σε αυτό το κοινό, τι βγαίνει από την καρδιά σου να προσφέρεις. Αυτή η γνησιότητα και η αυθεντικότητα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανέβει. θα το αναγνωρίσει το κοινό και είναι αυτό ακριβώς το οποίο θα σε βοηθήσει να μην σταματήσεις. Το πιο σημαντικό από όλα για μένα είναι αυτό, να βρεις τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να μη σταματά, γιατί συνέπεια είναι το παν. Όλο αυτό λοιπόν κάνει ένα κύκλο και καταλήγει ακριβώ εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Είναι το YouTube κορεσμένο, χωράνε καινούργια άτομα στο YouTube. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου κορεσμένο, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι ξεφυτρώνουν καινούργιοι YouTubers καθημερινά και καινούργιοι TikTokers. Αλλά υπάρχουν τόσο πολλά θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν αρκετοί YouTubers στην Ελλάδα. Υπάρχουν κανάλια στο εξωτερικό τα οποία έχουν να κάνουν με κατασκευέ, με καλλιγραφία, μόνο καθαρά με γραφικά και γραφική ύλη. Υπάρχουν κανάλια που έχουν να κάνουν μόνο καθαρά με το να σου διδάξουν πώ να γίνει καλύτερος τεχνικά σε ό,τι αφορά το YouTube. Υπάρχουν δηλαδή πολύ πιο εξειδικευμένα και εξειδητημένα κανάλια από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι. Κάποιοι που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα δεν μπορούν να βρουν τον YouTuber τους εύκολα στην Ελλάδα. Άρα υπάρχει χώρος και πάρα πολλοί κλάδια, στο το πούμε, στους οποίους θα μπορούσες να προσφέρεις κάνοντας κάποια βιντεάκια, κάποιο περιεχόμενο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers στην Ελλάδα, αλλά πόσοι από αυτούς θεωρείτε ότι ξεχωρίζουν, ότι προσφέρουν κάτι το οποίο δεν το προσφέρει κάποιος άλλος και το οποίο είναι τόσο πολύ πια κορεσμένο που δεν μπορεί να χωρέσει και κάποιος άλλος που να δώσει κάτι ακόμα. Επειδή αυτός ο τρόπος ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης είναι δωρεάν δεν νομίζω ότι μπορεί να κορεστεί τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Γιατί ο κόσμο πάντα μπορεί να δει και κάτι ακόμα. Είμαστε όλοι κολλημένοι στα κινητά μα και στι τηλεοράσει μα πλέον. Οπότε το μόνο σίγουρο για μένα είναι ότι υπάρχει χώρο και για καινούρια πρόσωπα. Αρκεί αυτά τα πρόσωπα να μπορούν ε, με κάποιον τρόπο να προσφέρουν κάτι. Αυτό. Και δεν θα έπρεπε να είναι αυτό που σε αποθαρρύνει εφόσον έχεις μέσα σου ένα λόγο και ένα σκοπό που το ξεκινάς. Είναι ε, κορεσμένο το YouTube από άτομα τα οποία ξεκινάνε το κανάλι τους μόνο και μόνο για να γίνουν YouTubers, μόνο και μόνο γιατί πιστεύουν ότι θα έχουν κάποια, μ, δεν ξέρω, κάποια προτερήματα στη ζωή τους, ότι τους στέλνουν προϊόντα, ότι θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία ξεκινάνε ένα κανάλι χωρίς να έχει καμία θεματολογία, κανένα σκοπό να μην φαίνεται να θέλουν να πούνε κάτι και απλά ανοίγουν το κανάλι πιστεύοντα ότι θα έχουν αυτά τα ωφέλη. Βλέπουν ότι δεν έρχονται αυτά τα ωφέλη γιατί δεν έρχονται τόσο εύκολα και θέλει πολύ συνέπεια. Οπότε ούτω ή άλλω αυτά τα κανάλια αργά ή γρήγορα πεθαίνουν. Για να μπορεί να κάνει ένα κανάλι που θα ξεχωρίσει, χρειάζεται τόση πολλή δουλειά και τόση πολλή συνέπεια. Που όχι, δεν πιστεύω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχει κορεστεί. Ξεκίνα λοιπόν, κάνε τα πρώτα σου βίντεο, κάνε τα πρώτα σου 100 σκατένια βίντεο. <laughs> Όταν λέω σκατένια εννοώ τεχνικά όχι τόσο καλά, άβολα, ό,τι και είναι αυτό. Αν όμω μείνει και κάνει 100 βιντεάκια, το μόνο σίγουρο είναι ότι στα 100 βιντεάκια θα έχουν λυθεί πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα από μόνα τους. Θα έχεις μάθει πώς να είσαι στην κάμερα, θα έχεις μάθει ποια είναι τα δυνατά σου στοιχεία, θα έχεις καταλάβει τι είναι αυτό που θέλεις να εκφράσεις, ποιος είναι ο τρόπος για να το εκφράσεις. Όλα αυτά θα τα βρεις στην πορεία. Μέχρι να αποκτήσεις το κοινό σου θα το έχεις ήδη βρει αυτό το πράγμα και το άβολο της υπόθεσης θα έχει φύγει από τη μέση. Όταν λέω 100, μην σταθείτε στον αριθμό 100, απλά λέω ένα παράδειγμα ότι θα πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να έχεις κάνει πολλά βιντεάκια για να μπορέσεις να κρίνεις αν αυτό είναι για σένα ή όχι και για να μπορέσεις να δεις και όντως κάποια ωφέλη από αυτό και να νιώσεις ότι παίρνεις και εσύ κάτι πίσω από αυτό, θα πρέπει να δώσεις μια ευκαιρία λίγο πιο μακροχρόνια. Αυτά λοιπόν για το YouTube. Νομίζω ότι το κάλυψε το θέμα και με το παραπάνω. Απλά είχα να πω πάρα πολλά και έχει πολύ καιρό που θέλω να το πω αυτά τα πράγματα. Οπότε πήρα αφορμή από αυτήν την ερώτηση. Απλά για να δώσω λίγο θάρρο και λίγο κουράγιο σε οποιονδήποτε θέλει να εκφραστεί δημιουργικά, θέλει να δοκιμάσει, να έχει κάτι δικό του. Γιατί νιώθω ότι ο κόσμο είναι λίγο τόσο επιθετικό σε κάποιον ο οποίο τολμάει να πει ότι ξέρει, θα ήθελα να ανοίξω ένα κανάλι στο YouTube, κοροϊδεύουν, το ευτελίζουν. Όταν έχει ήδη ένα κανάλι και είναι ήδη πετυχημένο, δεν το κοροϊδεύουν γιατί μπορούν να δούνε απτά ότι αυτό οδηγεί κάπου, ότι έχει το κοινό σου, ότι έχει ένα λόγο που το κάνει. Οπότε το καταλαβαίνουν καλύτερα. Όταν όμω κάποιο δεν το έχει ξεκινήσει ακόμα και τολμάει να το ξεστομίσει, νομίζουν όλοι ότι πάντα απαραίτητα το κάνει για του λάθο λόγου. Ότι απλά θέλει να μπει στον κόσμο των influencers σε πάρα πολλά εισαγωγικά ότι δεν ενδιαφέρεται να εργαστεί. Δεν ισχύει όμως αυτό σε πολλές περιπτώσεις και είναι πραγματικά κρίμα να σιγάζονται γι' αυτό το λόγο φωνές που θα ήταν πολύτιμε στον κόσμο του YouTube και των social γενικά γιατί νομίζω ότι είναι πολλά τα άτομα που αποσυστολεί και ακριβώς επειδή δεν θέλουν να παρεξηγηθούν και δεν θέλουν να γίνουν ένα με τη μάζα κάπως δεν το ξεκινάνε ποτέ. Με στεναχωρεί αυτό το πράγμα γιατί θα μπορούσα να είμαι και εγώ αυτό το άτομο. Και το YouTube είναι ένα από τα πράγματα τα οποία χαίρομαι πάρα πολύ που το ξεκίνησα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα το θάρρο να το ξεκινήσω γιατί μου έδωσε θάρρο να μπορώ να ξεκινάω γενικά πράγματα στη ζωή μου και γενικά να μην φοβάμαι. Και νομίζω ότι το αξίζεται αυτό όσοι έχετε κάπου μέσα σε αυτό το κρυφό όνειράκι. Οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε και πιστέψτε με, δεν θα είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα στην αρχή. Επόμενη ερώτηση, πώς να βάλω το journaling στη ζωή μου. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, νομίζω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι είναι το να το ρομαντικοποιούμε πάρα πολύ και να νομίζουμε ότι για να κάνουμε journaling πρέπει να είμαστε με το τσαγάκι μας 6 ώρα το πρωί, έξω να τη τετιβίζουν πουλάκια και να καθόμαστε με το τετραδιάκι μας σε απόλυτη ρημία και γαλήνη και αυτό να το κάνουμε κάθε μέρα για τουλάχιστον 45 λεπτά και αυτό φυσικά είναι τελείως Unrealistic δεν μπορεί να συμβεί όταν μένεις στην Αθήνα, στον νέο κόσμο, δουλεύεις 9 με 9, από το σπίτι, έχεις να δεις ήλιο 48 ώρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι ωραίο και είναι κάτι το οποίο και εγώ το κάνω όταν μπορώ όμως και όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το εισάγεις σε μία νορμάλ καθημερινότητα, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον. Οπότε πρέπει λίγο να απενοχοποιήσουμε το να κάνουμε journaling χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες ή τέλειες. Πολλές φορές μπορείς απλά να ανοίξεις τα notes του κινητού, όσο άχαρο και ψυχρό και αν ακούγεται αυτό, την ώρα που είσαι στο μετρό και απλά σου έρχεται μία σκέψη στο μυαλό, την οποία θα ήθελες αυτή τη σκέψη να την κρατήσεις, να την ξανασκεφτείς, να την αναλύσεις λίγο ακόμα. Πολλές φορές εμένα μου έρχεται μία σκέψη και λέω τώρα, αν αυτή τη σκέψη δεν τη σημειώσω, θα την ξεχάσω σίγουρα. Τη σημειώνω λοιπόν, και αν μου ήρθε και κάτι ακόμα, έτσι κάνω λίγο free writing, ε, αφήνω τον εαυτό μου λίγο ελεύθερο να γράψει κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Και επειδή ξέρω ότι έχω το podcast μου, έχω το κανάλι μου, κάποια στιγμή ίσως μπορώ να τα εκφράσω αυτά κάπου. Κρατάω πλέον ένα αρχείο σκέψεων. Αντίστοιχα, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι λίγο πιο στοχευμένο σε journaling. Ε, Επίση, κάτι που κάνω πάρα πολύ συχνά είναι το να γράφω τι αρνητικέ σκέψει που κάνω, έτσι ώστε να μπορέσω λίγο αργότερα να ξαναγυρίσω πίσω και να τι δω αντικειμενικά ή να τι συζητήσω στην ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά λοιπόν τα σημειώνω τη στιγμή που μου έρχονται στο μυαλό πολλέ φορέ, χωρί αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν και η κατάλυση, οι κατάλληλε ή ιδανικέ συνθήκε για να το κάνω αυτό. Πρέπει ουσιαστικά να προσαρμόσει το journaling στι ανάγκε σου και στη ζωή σου και όχι να προσαρμοστεί εσύ στο journaling. Επίση πρέπει να δοκιμάσει να το κάνει συχνά. Αυτό που έλεγα και πριν για το YouTube. Ακόμα και αν ασχολείσαι πάρα πάρα πολύ λίγο, σημασία έχει να ασχολείσαι πάρα πολύ συχνά έτσι ώστε να σου γίνει συνήθεια. Να σου γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο, να σου γίνει ένα go-to εργαλείο που να γυρνά συνέχεια σε αυτό και να ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή σε δυσκολέψει κάτι, πάντα μπορεί να δοκιμάσει πρώτα να γράψει γι' αυτό και να μπορέσει να το δει λίγο πιο αντικειμενικά. Κάντο λοιπόν συχνά για ένα μήνα, είτε αυτό είναι με τι υπέροχε ιδανικέ συνθήκε που πάντα όλοι θα θέλαμε να έχουμε, είτε αυτό είναι απλά όποτε ευκαιρήσει. Κάντο συχνά για ένα μήνα και θα δει ότι σιγά-σιγά θα σου γίνει μια δεύτερη φύση που κάθε φορά που θα έχεις ένα οποιοδήποτε πρόβλημα θα καταφεύγεις σε αυτό. Η επόμενη ερώτηση είναι τι θεωρείς επιτυχία και πώς την ορίζεις. What is your metric of success? Το σκέφτηκα αυτό, αλλά το σκέφτομαι και γενικά πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου αυτό. Και για μένα τουλάχιστον, για την Πινελόπη έχω σκεφτεί ότι θα ένιωθα επιτυχία αν είχα μέσα μου την ψυχική γαλήνη ότι έχω κάνει μέχρι τώρα αυτά που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να κάνω και μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτά που θα υπόσχομαι μελλοντικά στον εαυτό μου ότι θα κάνω, να νιώθω μέσα μου την ικανοποίηση ότι αυτό που κάνω κάτι προσφέρει στην κοινωνία, ένα μικρό λιθαράκι έχω βάλει κι εγώ, όσο μικρό κι αν είναι αυτό, γιατί νομίζω θα νιώθω τρομερές τύψεις, ξέροντας ότι δεν έχω προσφέρει εγώ προσωπικά αυτό που μου αναλογούσε να προσφέρω, αν είχα τόσα χρήματα ώστε να ζω χωρί να στερούμε και χωρί να σκέφτομαι τα χρήματα, χωρί να κάθομαι να υπολογίζω αν έχω αρκετά χρήματα για να πάω διακοπέ ή για να πάω στο τάδε μαγαζί για φαγητό ή οτιδήποτε, αλλά παράλληλα να μην έχω γίνει σκλάβο του. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε πολλά χρήματα, υπάρχουν τρόποι για να βγάλουμε χρήματα. Αλλά πολλέ φορέ για να καταφέρουμε να τα βγάλουμε, καταλήγουμε να γινόμαστε σκλάβοι μιας καθημερινότητας που περιστρέφεται γύρω από αυτά, να βγάζουμε ναι μεν τόσο χρήματα ώστε να είμαστε άνετοι, αλλά στο τέλος της ημέρας να μην έχουμε καθόλου ελεύθερο χρόνο, καθόλου προσωπική ζωή, καθόλου ποιότητα ζωής, καθόλου χόμπι. Αυτό το θεωρώ τόσο μεγάλη αποτυχία. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ σκληρό, αλλά αλήθεια πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου επιτυχημένοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν να έχουν τόσα χρήματα, αλλά δεν έχουν όλα αυτά που προείπα. Επομένως η επιτυχία για μένα είναι το να βρεις αυτό το γλυκό σημείο που μπορείς να συνδυάσει τα δύο και να είσαι εντάξει με την οικονομική σου κατάσταση αλλά παράλληλα να έχεις ζωή και να μην νιώθεις ότι είσαι σκλάβος των χρημάτων. Η δουλειά σου να σου δίνει χαρά και να μην ζεις για να δουλεύεις. Να δουλεύεις απλά για να ζεις. Να υπάρχει ελεύθερος χρόνος να υπάρχουν υγιείς σχέσεις, σκοπό ζωής, στόχοι ζωής μεγαλύτεροι από απλά και μόνο το να βγάλω τα προς το ζήν. Στόχοι εννοώ για τον καθέναν ότι μπορεί να είναι αυτό. Κάποιος μπορεί απλά να θέλει να κάνει ένα παιδάκι. Αυτό είναι αρκετό στόχο ζωής ώστε να σου δίνει νόημα στην καθημερινότητά σου και στην ψυχή σου και να υπάρχει πολύ αγάπη. Αυτό θεωρώ επιτυχία. Αυτό ακριβώς που περιέγραψα στο μυαλό μου είναι η ιδανική κατάσταση ζωής. Εκεί προσπαθώ να φτάσω και νομίζω ότι σημαίνει πάρα πολλά το να μπορέσεις να βρεις ποιο είναι το σημείο αυτό για σένα, το ισορροπημένο σημείο που έχεις και τα δύο. Επόμενη ερώτηση, είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με μία φίλη σου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να συνεργάζεσαι γενικά όχι με μία φίλη σου απαραίτητα. Δεν είναι εύκολο πράγμα το να συνεργάζεστε επαγγελματικά. Απλά όταν έχει να κάνει με μία φιλία υπάρχει μία έξτρα παράμετρος που είναι το να προστατευτεί η ίδια η φιλία γιατί δεν θέλεις να χάσει τη φίλη σου μέσα σε όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει αρχικά να βρεις τη σωστή φίλη με την οποία θα μπορούσες να συνεργαστείς που να δημιουργούνται οι λιγότερες πιθανές τριβές λόγω χαρακτήρων. Θέλω να πω, θέλεις η φίλη σου με την οποία θα συνεργαστείς να είναι σωστή επαγγελματίας στη δουλειά της, πρώτον αυτό, ώστε να ξέρεις ότι μπορείς να την εμπιστεύεσαι και αυτή μπορεί αντίστοιχα να σε εμπιστεύετε ότι η δουλειά θα γίνει, να σε συμπληρώνει σε κάποια πράγματα, δηλαδή να έχετε κάποια κοινά σημεία, ρε παιδί μου, κοινά δυνατά σημεία, αλλά να έχετε και τελείως διαφορετικά χαρίσματα σε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να διευκολύνει μία την άλλη πολλέ φορές. Να υπάρχουν σαφή όρια εργασία το οποίο αυτό είναι αρκετά δύσκολο, ειδικά όταν ξεκινάς κάτι στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο να υπάρχει το όριο του πότε δουλεύουμε και πότε δεν δουλεύουμε και είμαστε χαλαρές και είμαστε απλά φίλες και να υπάρχει απόλυτο σεβασμός όπως θα υπήρχε σε ένα αληθινό εργασιακό περιβάλλον. Και όχι επειδή είστε φίλες το να μπορείτε να μιλήσετε και λίγο πιο χήμα, λίγο πιο σκληρά, λίγο πιο δεν ξέρω και εγώ τι, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεπεραστούν τα όρια και να αρχίσει κάποιο από του δύο να προσβάλλεται. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει σεβασμό, όπω θα υπήρχε σε ένα αληθινό εργασιακό περιβάλλον. Και να είσαι έτοιμο για δύσκολε συζητήσει, καλό ή κακό, όταν συνεργάζεσαι με ένα άτομο και πρέπει να μιλά κάθε μέρα μαζί του. Θα υπάρξουν και στιγμέ που θα πρέπει να συζητήσετε κάτι πιο δύσκολο, σε κάτι να διαφωνείτε πάρα πολύ, σε κάτι να χρειάζεται να, να συμβιβαστεί πάρα πολύ για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό ή να συμβιβαστεί ο άλλο πάρα πολύ στα δικά σου θέλω είναι ένα σπορ το οποίο θέλει να είσαι έτοιμος, να είσαι ειλικρινής, να δεχθείς κριτική, να δώσεις κριτική, να είσαι απόλυτα αληθινός και διάφανος απέναντι στον άλλο για να μπορέσεις να το προχωρήσεις όλο αυτό με καλές συνθήκες. Οπότε θέλει να είσαι έτοιμο γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι πάντα όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουν μια συνεργασία με ένα φίλο του. Εμένα νιώθω ότι μου ήρθε σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή τη ζωή μου όσον αφορά την συναισθηματική μοριμότητα σε αυτό το κομμάτι. Είχα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σφίξω τα δόντια, να είμαι ειλικρινή και να λέω αυτό που νιώθω και να λέω. Να δίνω πάντα αληθινό feedback για να μπορέσω να το θρέψω όλο αυτό και να γίνει έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, υγιές. Ε, αυτό και ήμουν απλά έτοιμη για όλε τις δύσκολες συζητήσεις και όλες τις άβολες συζητήσεις. Αυτό είναι νομίζω το νόημα. Ε, όταν δουλεύεις μόνος σου, είσαι στη φούσκα σου. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί όλα τα προσαρμόζεις εσύ στο δικό σου προσωπικό ωράριο και χρόνο. Δεν σε πιέζει κανένας. Άμα δεν θες να δουλέψεις, μπορείς να μην δουλέψεις και αν δεν είσαι τόσο αποδοτικό σε ένα μήνα... Μπορεί εσύ να ανεβριάσεις με τον εαυτό σου, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα σου πει κανένα κάτι. Αλλά το να δουλεύεις μόνος σου είναι στην κυριολεξία να είσαι στη φούσκα σου. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα μπορούσε να καταφέρει αντίστοιχα αν ενώσει τι δυνάμει σου με έναν άλλον άνθρωπο. Ούτε και παίρνει το feedback που είναι τόσο πολύτιμο. Δεν μπορεί να καταλάβει καν ποια είναι τα δυνατά και ποια τα δύναμα σημεία σου. Δεν μπορεί να, να μεγαλώσει, να, να εξελιχθεί μέσα από αυτό. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι αυτή που φέρνει τι μεγαλύτερε επιτυχίε. Η συνεργασία είναι αυτή που μα πηγαίνει πιο μακριά μόνος σου μπορεί να πηγαίνεις πιο γρήγορα, αλλά με το μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά. Οπότε κάποια στιγμή απλά το ένιωσα πάρα πολύ έντονα ότι θέλω να συνεργαστώ με ένα άλλο άτομο, θέλω να δουλεύω με ένα άλλο άτομο, θέλω να μπω σε αυτή τη δύσκολη και απαιτητική διαδικασία να βρω έναν αρμονικό τρόπο συνύπαρξης γιατί το θεωρούσα για τη δική μου προσωπική εξέλιξη εξαιρετικά κέριο και σημαντικό. Οπότε και το έκανα. Τα πιο δύσκολα σημεία είναι αυτά που σας ανέφερα. Είναι αυτά τα οποία χρειάζεται ο καθένας μόνος του προσωπικά να είναι πρώτα πρώτα έτοιμος να τα αντιμετωπίσει. Αλλά νομίζω ότι με το κατάλληλο άτομο που έχει και αυτό αντίστοιχε αντιλήψεις και αντίστοιχα θέλω, μπορεί να συμβεί και όταν συμβαίνει μια ωραία συνεργασία. Είναι τόσο μαγικό είναι τόσο πολύ πιο ωραίο από το να έχεις κάνει κάτι μόνο σου. Και ακόμα και αυτό το μοίρασμα της χαράς που υπάρχει σε κάθε μικρή νίκη, είναι τα πάντα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ όλες αυτές τις νίκες να μην μπορούσα να τις χαρώ με κάποιον που χαίρεται εξίσου, γιατί είναι και δικό του. Όχι ότι χαίρεται για μένα, γιατί είναι φίλο μου και με αγαπάει. Χαίρεται γιατί είναι και δικό του, οπότε η χαρά είναι ακριβώς εισάξια. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και νομίζω είναι και πάρα πολύ σημαντικό το να μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε, να μαθαίνουμε να μην τα θέλουμε όλα δικά μα, να μαθαίνουμε να μπορούμε να κάνουμε πίσω, να μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε την αξία που μπορεί να έχει κάποιο άλλο μέσα σε αυτό. Είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για τη ζωή. Οπότε ναι, θα έλεγα να μην διστάζει σε συνεργασίε, να λε ναι σε συνεργασίε, αλλά όσον αφορά το κομμάτι τη φιλία, απλά να προσέξει να κάνεις μια συνεργασία με μια φίλη σου που να θεωρείς ότι ταιριάζεται και στα εργασιακά. Γιατί είναι άλλο η φιλία στα προσωπικά που μπορεί να τα πηγαίνετε τέλεια, να κάνετε τέλειο χαβαλέ, να είστε φουλ άνετα, αλλά στα εργασιακά είναι ένα τελείω άλλο πράγμα. Tips αποταμίευση στο δύναμο σημείο μου γενικά στη ζωή Αλλά θα σα πω ότι έχω μάθει το τελευταίο ένα χρόνο περίπου που πραγματικά έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρώτα βάζουμε στην άκρη το 10% ή ό,τι μπορεί ο καθένα από τα χρήματα που λαμβάνουμε. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν λαμβάνω κάποιο μισθό στάνταρ στην αρχή του μήνα, ώστε να πω: «Οκ, okay, αφαιρούμε αυτά τα χρήματα και κινούμαστε με τα υπόλοιπα. Αλλά λαμβάνω σπαστά και σε τελείω άστατα χρονικά διαστήματα ε, την αμοιβή από τι συνεργασίε κτλ. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να το βάλω σε μια σειρά και να αποφασίζω πότε μπορώ να βάλω κάτι στην άκρη. Έμαθα λοιπόν κάθε φορά που λαμβάνω οποιοδήποτε ποσό, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μικρό, να βάζω κάτι στην άκρη και α είναι το πιο ευτελέ ποσό, αλλά να βάζω πρώτα κάτι στην άκρη και μετά να κινούμε με τα υπόλοιπα. Και να μην μου φαίνεται ανώφελο να αποταμιεύσω έστω και πολύ μικρά ποσά. Και το λέω και για σένα αυτό. Να μην σου φαίνεται ανώφελο να αποταμιεύσει έστω και πολύ μικρά ποσά. Ακόμα και να βάλει στην άκρη, τι να σου πω, 10 ευρώ. Μπορεί να νιώσει ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα τώρα. Δηλαδή, <laughs> <laughs> απλά θα μπορούσα να φάω και αυτά τα 10 τελευταία μου ευρώ και τελείω υπόθεση. Αλλά έχει σημασία το ότι χτίζει τη συνήθεια, χτίζει έναν τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αναφορικά με τα χρήματα. Δεύτερον, είναι σημαντικό το ότι, οκ, okay, 10 ευρώ, 10 ευρώ, δεν θα σε αγγίξει καν. Ακριβώ επειδή είναι 10 ευρώ, δεν είναι τόσο μεγάλη αποστέρηση στο μήνα σου που να πει ότι δεν παλεύεται καλύτερα να μην αποταμιεύσω. Και στο τέλο του έτου θα έχει μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό. Έστω και με την πιο μικρή αποταμίευση στο τέλος του έτους, στο τέλος της διετίας, στο τέλος της τριετίας, σιγά σιγά μαζεύεται ένα ποσό το οποίο όντως θα μπορούσε να αποτελεί το safety net σου. Οπότε μην νιώθεις ε, περίεργα στον αποταμίευση, στο και το μικρότερο ποσό, γιατί εντάξει κάποιοι μήνε είναι πολύ δύσκολοι για, ε, για κάποιους κλάδους, για κάποιους ανθρώπους. Μπορεί πραγματικά να μην μπορεί εκείνο το μήνα να κάνει κάτι καλύτερο. Και εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ στο να ζούμε τελείω μίζερα, απλά και μόνο για να αποταμιεύουμε. Αλλά αν εκείνο το μήνα μπορεί να αποταμιεύσει 10 ευρώ, κάνε αυτό. Και απλά τον επόμενο μπορεί να βάλει άλλα 20, τον επόμενο να βάλει άλλα 50, τον επόμενο να βάλει 100, αν είναι καλύτερο. Σιγά σιγά κάτι θα γίνει. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό να χτίζουμε τη συνήθεια, να θεωρούμε αυτονόητο ότι στα χρήματα που λαμβάνουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πληρώνουμε τον εαυτό μα συσσαγωγικά, βάζοντα κάτι στην άκρη για ανάγκε πιθανέ μελλοντικού εαυτού, και μετά να κινούμαστε με τα υπόλοιπα. Πώ να έχουμε ενέργεια όλη μέρα, ε, Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ενέργεια αν δεν κοιμόμαστε με 8-9 ώρε κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αποδεχτούμε ότι το να σηκωνόμαστε 5 ώρα το πρωί για να είμαστε παραγωγικοί και παραγωγικέ και για να χασλάρουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό και μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πιο παραγωγικό, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ανάλογα και το ποιο είναι το μέρο που ζει, γιατί και okay, υπάρχουν χώρε στι οποίε όντω όλοι σηκώνονται στι 6 ώρα το πρωί, όλα γίνονται πολύ, πολύ νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οπότε και κοιμούνται κατά τι 9 η ώρα το βράδυ. Στην Ελλάδα όμω. Αν θέλει να σηκώνε 5 ώρα το πρωί κάθε μέρα, σημαίνει ότι δεν θα έχει κοινωνική ζωή. Γιατί, αν κάποιο το Σαββατοκύριακο σε καλέσει για ένα φαγητό έξω 10 ώρα το βράδυ, έχει χαλάσει όλο σου το πρόγραμμα και δεν υπάρχει περίπτωση από εβδομάδα να είσαι σε θέση πάλι να σηκωθεί 5 ώρα το πρωί. Οπότε, νομίζω ότι τουλάχιστον για τη χώρα που ζούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ε, κοιμόμαστε normal σωστέ ώρε να σηκωνόμαστε το πρωί και να μας βλέπει λίγο ο ήλιος, αυτό το λόγιο όσου όσους τηλεργάζονται κυρίως, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είτε αυτό είναι μια μικρή βολτίτσα, είτε αυτό είναι το να βγεις λίγο στο μπαλκόνι σου για να σε δει ο ήλιος, ή απλά να ανοίξεις το παράθυρο και να βγάλεις το κεφάλι σου έξω και να μείνει έτσι για λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε βλέπει ο ήλιος κάποια στιγμή το πρωί που θα ξυπνήσεις, γιατί Δίνει απίστευτη ενέργεια στο σώμα και είναι πάρα πολύ φυσικό και φυσιολογικό να χρειαζόμαστε τον ήλιο για να έχουμε ενέργεια. Και ευτυχώ που έχουμε πάρα πολύ ήλιο σε αυτή τη χώρα, οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συνήθεια. Μετά θα μιλήσουμε για τα ελαφριά και τα συχνά γεύματα που είναι πολύ σημαντικά για να έχουμε ενέργεια όλη μέρα, όπω γράφει εδώ και η κοπέλα. Γιατί πολλέ φορέ κάνουμε ένα γεύμα κάποια στιγμή στη μέση τη μέρα που μα ρίχνει πάρα πολύ, ή κάνουμε ένα γεύμα όταν γυρίσουμε από τη δουλειά το βράδυ, που μετά από αυτό το γεύμα δεν είμαστε για τίποτα. Και μέσα στην ημέρα σκυπάρουμε πάρα πολλά γεύματα. Δηλαδή το βλέπω από του ανθρώπου τη ζωή μου ότι. Επειδή δουλεύουν, δεν τρώνε για 9 και για 10 ώρες, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ επιβαρυτικό για το σώμα. Είναι ένα σοκ για το σώμα ξαφνικά να μην το ταΐζεις για τόσο πολλέ ώρε. Λογικό είναι να πέσουν τα επίπεδα ενέργεια. Χρειάζεται να τρώμε ελαφριά και συχνά γεύμα, είτε αυτό είναι μια μπαρίτσα, ένα φρουτάκι, κάτι. Σχεδόν συνέχεια. <laughs> για να μπορεί να υπάρχει ενέργεια. Μπόλικο νερό. Να γινόμαστε λίγο, ξέρει, πιο cute το πρωί. Για να νιώθουμε ωραία καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Γιατί μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά μόνο και μόνο ένα ωραίο ρουχαλάκι και ένα ωραίο χτένισμα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τα επίπεδα ενέργεια σου όλη την ημέρα. Γιατί νιώθει πιο καλά και δεν πέφτει. Ε, και μετά νομίζω ότι επίση μπορεί να σε βοηθήσει ένα μικρό power-up. Έστω 20 λεπτά ή 30 λεπτά το απόγευμα ή το μεσημέρι μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να συνεχίσει να έχει ενέργεια για να πας και μια βόλτα, να βγεις και για ένα ποτό ή ό,τι άλλο μπορεί να θες να κάνεις το βράδυ. Ή αντίστοιχα ένα ντουζάκι, αν δεν υπάρχει χρόνος για ύπνο. Ένα ντουζάκι μετά τη δουλειά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε. Καθώς επίσης και η γυμναστική. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να έχεις ενέργεια μέσα στην ημέρα σου είναι το να εντάξεις τη γυμναστική. Όχι την εξοντωτική γυμναστική, ούτε τη γυμναστική κάθε μέρα, γιατί αυτά τα δύο θα φέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε λίγο γυμναστική, συχνά, αλλά όχι κάθε μέρα, θα σου φέρει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και η τελευταία ερώτηση είναι ένα μεγάλο εσωτερικό revelation που είχες μέσω της ψυχοθεραπείας. Λοιπόν, προσπάθησα να σκεφτώ ένα μεγάλο εσωτερικό, αλλά νομίζω ότι αυτές όλες οι διαδικασίες γίνονται τόσο σταδιακά, που δεν είναι ότι... Κάνει μια συνεδρία και ξυπνά και νιώθει άλλο άνθρωπο. Οπότε δεν θα μιλήσω για κάτι μεγάλο, θα σας μιλήσω όμως για κάτι το οποίο ας πούμε έχουμε συζητήσει στις προηγούμενες συνεδρίες και μου είχε κάνει εντύπωση και μου βοήθησε. Αν εγώ όταν ήμουν μικρή είχα συνηθίσει ότι κάθε φορά που κοιμόμουν οι γονεί μου άναβαν τη λάμπα στο άλλο δωμάτιο και φωνάζανε και με ξύπναγε το φως και με ξύπναγαν οι γονεί μου και μου χαλούσαν τον ύπνο και έχω συνδυάσει αυτό στο μυαλό μου σαν κάποιο είδος τραύμα α πούμε και στη συνέχεια Είμαι στην ενήλικη ζωή μου σε ένα διαμέρισμα και βλέπω δίπλα ένα φως συνέχεια από το απέναντι διαμέρισμα. Και πηγαίνω και τους λέω πώ είναι δυνατόν να ξυπνά συνέχεια τη γυναίκα σου, και αυτό δεν είναι σωστό κτλ. Είναι μια παρερμηνία. Αυτοί μπορεί να έχουν αναμένο το φως γιατί γλεντάνε, γιατί οτιδήποτε. Εγώ όμω παρερμήνευσα μια κατάσταση λόγω του ότι την ερμηνεύω μέσα από αυτά που εγώ γνωρίζω, μέσα από αυτά που εγώ έχω ζήσει και μέσα από τον τρόπο που έχω μάθει να λειτουργώ και να καταλαβαίνω τι σημαίνει το αναμένο φω. Οπότε πολλέ φορέ εμεί μπορεί να κάνουμε κάποιε πράξει προσπαθώντα να δημιουργήσουμε στον άλλον κάποια σκέψη, αλλά πάντα υπάρχει περίπτωση αυτό να αποτυγχάνει γιατί ο άλλο δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που τα ερμηνεύουμε εμεί. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να δέχομαι κριτική την οποία εγώ μπορεί να θεωρώ άδικη. Γιατί μπορεί ο άλλος να μην γνωρίζει τη δικιά μου την πλευρά της υπόθεση, υπόθεσης, μπορεί να μην γνωρίζει το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα ή μπορεί να μην μπορεί να τα δει με τον τρόπο που εγώ τα βλέπω. Αυτό λοιπόν, ας κλείσουμε με αυτό για την ε, κριτική των άλλων και για το πώς μπορεί οι άλλοι να μας παρεξηγήσουν και να μην έχουμε ευθύνη σε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιες φορές δεν έχουμε όντω ευθύνη σε αυτό, έτσι. Απλά με βοήθησε περισσότερο να καταλάβω το μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να γίνει μια παρερμηνία για να μην το ρίχνω όλο πάνω μου και να μην νιώθω ότι έχω πάντα την ευθύνη να το αντιστρέψω αυτό. Κάποιες φορές δηλαδή μπορείς απλά να αφήσεις τον άλλον να έχει λάθος εικόνα για σένα. Γιατί είναι μάταιο το να προσπαθήσεις να του αλλάξει τη γνώμη όταν έχει κάποια συγκεκριμένα βιώματα που αν δεν τα δουλέψει ο ίδιος να τερμινεύει με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορέσει να του τα αλλάξει με μια κουβέντα. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να πήρατε κάτι από αυτό. Είχα πάρα πολλές ερωτήσεις όπως σας είπα και πριν. Οπότε σίγουρα θα κάνουμε και ένα part του σχετικά με τα διατροφικά μας. Αλλά πείτε μου γενικά αν θέλετε να κάνουμε αυτό το random Q&A έτσι μια φορά το μήνα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία να μιλάω λίγο για πολλά θέματα. Και να μην νιώθω την πίεση να σκεφτώ και να αναλύσω πάρα πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο θέμα... και νομίζω ότι και για σας είναι λίγο πιο ενδιαφέρον... γιατί μπορεί κάτι να πιάσουμε μέσα στο επεισόδιο που να σας αγγίζει λίγο παραπάνω. Οπότε πείτε μου άμα θέλετε να το κάνουμε έτσι και να το συνεχίσουμε έτσι. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Έχω μια πάρα πολύ απαιτητική εβδομάδα... γιατί θα πάμε ένα ταξίδι στη Σέριφο... και πρέπει να προετοιμαστώ πριν από αυτό το ταξίδι για ό,τι αφορά τα της δουλειάς... Και ναι, έχω λίγο αγχωθεί, <laughs> αλλά θα αξίζει και το ξέρω και θα χαρώ πάρα πολύ να πάω έτσι λίγο off-season σε ένα ελληνικό νησί. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο ή podcast. Μέχρι τότε να μου είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.